Κύριε Θωμόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλο, εσάς και στους ακροατές σας. Είναι μαζί μας ο κύριος Άγγελος Θωμόπουλος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Τοπογράφων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τι έγινε κύριε Θωμόπουλε? Αυτό που έγινε είναι πρακτικά αυτό που περιγράψατε κύριε Βογιόπουλε. Χθες κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής επιχείρησης πάνω στην Πολυτεχνείο Πολιτεζωγράφου έγινε μια πρόκλητη και απαράδεκτη επίθεση στους ίδιους φοιτητές του Ιδρύματος που εκείνη την ώρα είτε έδιναν κάποιο μάθημα, είτε διάβαζαν στη βιβλιοθήκη για την εξεταστική τους κτλ. Τι έγινε λοιπόν? Στα πλαίσια αυτής της επιχείρησης άρχισαν να γίνονται συλλήψεις και προσαγωγές στο σωρό από την αστυνομία με φοιτητές, υποψήφιους δάκτορες εκείνη την ώρα να την πληρώνουν. Ανάμεσά τους και το τραγικό παράδειγμα της φοιτήτριάς μας, η οποία χτύπησε αρκετά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ευτυχώς τώρα είναι καλά στην υγεία της. Όμως, πραγματικά όλοι οι φοιτητές του Ιδρύματος είμαστε συγκλονισμένοι, ειδικότερα οι συμφοιτητές της από τη Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Τώρα, επειδή εσείς δεν είστε και πολύ αξιόπιστοι κατά την κυβέρνηση, γι' αυτό επικαλούμε και το Σύλλογο του Διοικητικού Προσωπικού, που μιλούν για προσαγωγές στο σωρό, για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που έτυχε να βρίσκονται εκεί στον περιβάλλοντα χώρο. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά το περιστατικό με την κοπέλα, εδώ δεν πρόκειται για μαρτυρίες, εδώ δεν πρόκειται για κάποια αφήγηση που κάποιος κάτι είδε, εδώ έχουμε καταγεγραμμένο βίντεο για το τι συνέβη. Ακριβώς, και ειδικότερα όσοι ήταν εκείνη την ώρα, σήμερα πάνω στο Πολυτεχνείο που ξαναβρισκόντουσαν για να διαβάσουν και τα λοιπά και συνομιλούσαν μαζί τους, όλα τα παιδιά ήταν συγκλονισμένα από αυτό που έγινε και δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι μια τέτοια μέρα, μέσα σε μια περίοδο εξεταστικής, κάποιοι θα επέλεγαν στα πλαίσια μιας αστυνομικής επιχείρησης να εξαπολύσουν μια τέτοια επίθεση απέναντί μας. Και επιτρέψτε μας εδώ πέρα, από τους φοιτητικούς συλλόγους, να κάνουμε ένα σχόλιο. Θέλουμε να πούμε το εξής, ότι η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά να στήσει ένα σκηνικό. Ένα σκηνικό το οποίο μπορεί να ανοίξει την κουβέντα για επαναφορά της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και από την άλλη, και αυτό θέλουμε να τονίσουμε και να κάνουμε γνωστό και να ενημερώσουμε τον κόσμο, δεν επιλέγει να απαντήσει στα πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εμείς φοιτητές, ειδικότερα αυτή την περίοδο και ακόμα ειδικότερα με το ζήτημα της φοιτητικής στέγης, που αν θέλετε μετά μπορούμε να πούμε και δύο κουβέντες. Κρατάω αυτό που λέτε, την εκτίμηση που κάνετε ότι στήθηκε ένα σκηνικό ενδεχομένως με στόχο, με προσανατολισμό την επαναφορά της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Αλλά πάμε σε αυτό που είπατε. Τι γίνεται με τις εστίες? Με τη φοιτητική στέγη. Ναι, είναι το ζήτημα συνολικό. Και αυτές τις μέρες, τώρα που μιλάμε, κορυφώνει τη αγωνία για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα επίδικο η φετινή χρονιά, επειδή η κατάσταση είναι ακόμα πιο οξυμένη. Υπάρχει το επίδικο του να παρατήσουν φοιτητές σπουδές τους ή τα παιδιά που πέρασαν έναν ολόκληρο γολγοθά από τις Πανελλήνιες και θέλουν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στο πανεπιστήμιο, να μην αρχίσουν καν τις σπουδές τους για οικονομικούς λόγους. Από πού να ξεκινήσουμε και από πού να τελειώσουμε? Από την παντελή έλλειψη φοιτητικής εστίας? Από το γεγονός ότι στην Αθήνα υπάρχουν 6 ολόκληρα πανεπιστημιακά ιδρύματα που δέχονται χιλιάδες φοιτητές κάθε χρόνο και δεν έχουν εστία για να στεγάσουν ένα παιδί? Από το γεγονός ότι υπάρχουν και πάλι αυξήσεις στα νίκια και για ακόμα και για μία τρύπα 25 με 30 τετραγωνικών οι τιμές ξεκινάνε από 300 και 350 ευρώ? Από το γεγονός ότι σήμερα το συνολικό κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή ανέρχεται στα 750 με 800 ευρώ, δηλαδή πρακτικά όσο είναι ο βασικός μισθός? Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Οι φοιτητές, οι οικογένειές μας, με αυτή την κατάσταση ερχόμαστε αντιμέτωποι. Και εδώ πέρα πρέπει να πάρθουν μέτρα και δεν χωράνε και πολλά λόγια, αν το θέλετε, κύριε Πογιόπουλε. Κύριε Θωμόπουλε, έχετε κάνει υπολογισμό πόσες είναι οι ανάγκες σε στέγαση φοιτητών και πόσες από αυτές τις ανάγκες μπορεί να καλύψει η φοιτητική εστία? Έχουμε συνολικό τέτοιο νούμερο? Για να μιλήσουμε συγκεκριμένα λοιπόν, και καλά κάνετε και το θέτετε, σε σύνολο, στην Αττική μιλάμε τώρα, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αττικής, αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένοι 262.686 φοιτητές. Και αν θέλουμε να πάμε και στα μέτρα της κυβέρνησης που αναζητά με το κι άλλοι τους ενεργούς φοιτητές τάχα μου,
Στα μη συν 2 έτη σπουδών, έτσι όπως τα χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, υπάρχουν 127.246 φοιτητές στην περιφέρεια Αττικής. Πόσες είναι οι κλίνες στην εστία για αυτούς 127.246, πόσες κλίνες υπάρχουν? Μόλις 2.262. Ένα πυροελάχιστο ποσοστό. Μάλιστα. 2.000. Μάλιστα. Ξέρετε γιατί σας ρώτησα, γιατί εδώ κονταροχτυπιόμαστε πια σε ό,τι αφορά την κυβερνητική προπαγάνδα και με την αριθμητική. Το λέω γιατί κάτι αντίστοιχο σε σχέση με τα πανεπιστήμια, τις φοιτητικές εστίες, τις ανάγκες και το τι καλύπτουν αυτοί οι οποίοι ακολουθούν αυτή την υπέροχη πολιτική. Είδαμε χτες και σε ό,τι αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθμούς με την κυρία Υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου, να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και την άλλη στιγμή να λέει ότι έχουμε γύρω στα 180.000 βρέφη, αλλά έχουμε μόλις 25.000 θέσεις βρεφικούς σταθμούς. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά από χέρι 155.000 παιδιά δεν έχουν θέσεις. Δεν ξέρω αν, και αυτά, αν η ίδια αριθμητική εφαρμόζεται και στο δικό σας το χώρο. Από ό,τι φαίνεται εφαρμόζεται όπου έχει να κάνει σχέση με τις αγωνίες και τα προβλήματα του λαού και της νεολαίας. Και δεν είναι καινούργιο το παράδειγμα. Αν γυρίσουμε πίσω στην πανδημία, θα θυμηθούμε την κυβέρνηση να προσπαθεί να μας παρουσιάσει ότι τι 15, τι 25 μαθητές σε μια τάξη, το ίδιο πράγμα είναι. Για αυτή τη λογική μιλάμε, που έρχεται πολύ απλά για να χτυπήσει τα δικαιώματα και του λαού και της νεολαίας και κυρίως, αν το θέλετε, για εμάς πηγάζει από το γεγονός ότι οι ανάγκες μας πλέον, εμάς των φοιτητών, οι μορφωτικές, οι θεραστικές μας ανάγκες, των μικρών παιδιών στα σχολεία τους, των ακόμη μικρότερων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, λογίζονται ως κόστος. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση σε συνέχεια όλο τον προηγούμενο. Το ζήτημα της φοιτητικής στέγης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Θεμόπουλε, θα είναι στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων του φοιτητικού κινήματος. Πράγματι, και μάλιστα μόλις σήμερα, πριν λίγες ώρες, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, πραγματοποίησαμε μια μεγάλη σύσκεψη φοιτητικών συλλόγων από όλη την Αθήνα. 20 συνολικά φοιτητικοί σύλλογοι συμμετείχαμε εκεί πέρα και αποφασίσαμε πρόγραμμα δράση για αυτά, με κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις κτλ. Αλλά και διαμορφώσαμε αιτήματα, πλαίσιο βάλεις από κοινού, έτσι ώστε εδώ και τώρα να ανακουφιστούμε πρακτικά να πάρθουν κάποια μέτρα. Πρώτος μεγάλος σταθμός αυτού του αγώνα που πραγματοποιούμε για να ανακουφιστούμε, για να μπορέσει να βρεθεί κάτι έστω, είναι την 3η-5η-9η στις 12 το μεσημέρι. Θα προχωρήσουμε σε παρέμβαση των φοιτητικών συλλόγων στο Σύνταγμα για να προβάλλουμε τις διεκδικήσεις μας και να ακουστούν τα αιτήματά μας. Κύριε Θωμόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.